Την 1η Σεπτεμβρίου ξεκινάει η λειτουργία των φορολογικών περιφερειών Αθήνας, Πειραιά, Θεσσαλονίκης και Πάτρας, σύμφωνα με απόφαση της Γενικής Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Κατερίνας Αβαϊδού. Οι τέσσερις φορολογικές περιφέρειες, Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, θα εξυπηρετούν τη νέα δομή της Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης με τη μορφή αποκεντρωμένων υπηρεσιών και θα αναλάβουν την αποτελεσματική εποπτεία και καθοδήγηση των εφορίων που υπάγονται στην χωρική αρμοδιότητα της περιφέρειάς τους. Αναλυτικότερα, έργο των φορολογικών περιφερειών είναι η εποπτεία των οικείων εφορίων, η κατανομή των επιμέρων επιχειρησιακών σχεδίων και δράσεων σε αυτές, η παρακολούθηση, η καθοδήγηση και ο έλεγχος για την υλοποίησή τους, η κατανομή των στόχων, η αξιολόγηση απόδοση του έργου τους και η ενημέρωση της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης με σκοπό την περαιτέρω αξιολόγηση. Στη βάση αυτή θα υποβάλουν εκθέσεις, αναφορές και προτάσεις στην ηγεσία της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης για θέματα λειτουργίας των ΔΟΗ, κατανομής των πόρων τους ανά περιφέρεια, αλλά και για τη διαχείριση, αξιολόγηση και αξιοποίηση του δυναμικού τους. Η χωρική αρμοδιότητα των φορολογικών περιφερειών έχει ως εξής. Στη φορολογική περιφέρεια Αθηνών με έδρα την Αθήνα, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των δημόσιων οικονομικών υπηρεσιών των περιφερειών Αττικής και Θεραίας Ελλάδας. Στον Πειραιά με έδρα τον Πειραιά, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των ΔΟΗ της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιός και της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής, καθώς και των περιφερειών Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Στη Θεσσαλονίκη, με έδρα τη Θεσσαλονίκη, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των ΔΟΗ των περιφερειών Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας. Και στη φορολογική περιφέρεια Πατρών, με έδρα την Πάτρα, αντιστοιχεί η χωρική αρμοδιότητα των ΔΟΗ των περιφερειών Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ηπείρου και Ιωνίων Νήσων.